σαν πάντα δεν λειτουργούμε με στερεότυπα. Ότι θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε εκείνο ή θα κάνουμε το παράλληλο. Μας αρέσει να είμαστε free μέσα στα πλαίσια του θράσους και να παίζουμε και να... αυτό μας ευχαριστεί και μας γουστάρουμε. Δηλαδή, ποτέ δεν πρέπει να βάλουμε ένα ρίφ γιατί πρέπει να πει. Το κάνουμε συνειδητά γιατί μας αρέσει. Και έχουν υπάρξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν όπου έχουμε φτιάξει κομμάτι ολόκληρο και μετά από 2 μήνες το έχουμε πετάξει. Δηλαδή δεν φτιάχνουμε μουσική για να τη φτιάξουμε, ότι okay, πρέπει να φτιάξουμε 40 λεπτά δίσκο και βάλε μέσα ό,τι να είναι. Εξελικτικά νομίζω ότι. Προσωπικά μιλώντας πάντα, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος δίσκος που έχουμε κάνει τώρα. Διότι βγάζει προς τα έξω το live feeling της πάντα. Δηλαδή, και αυτό θέλαμε να κάνουμε δηλαδή μέσα στο στούντιο. Δεν είχαμε περιορισμούς μετά. Το αφήσαμε λίγο πιο free, ας πούμε, και τον ήχο. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε και πολύ editing και όλα αυτά τα ψηφιακά και πάει λέγοντας. Στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία κτλ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος το δέχεται αυτό το πράγμα και του αρέσει και υπάρχει ένα μικρό, μεγάλο, πες το πως θες, ένα fanbase ο οποίος ακολουθεί το Suicide. Για μένα αυτό είναι το βασικότερο ρόλο. Και διατηρείται κιόλας αυτό. Διατηρείται, μεγαλώνει και με το χρόνο εξελίσσεται. Πρώτο μεγάλο του τώρα, το περασμένο φθινόπωρο και πρώτη φορά και με tour bus. Φανταστική εμπειρία, πάρα πολύ ωραίο το κλίμα και με τις μπάντες. Κάθε μέρα live και σε διαφορετική πόλη, πάντα είχαμε πολύ καλό feedback, πολύ κόσμος πάντα στις συναυλίες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και νομίζω ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πιο επιτυχημένο. Ναι, μέχρι τώρα στην το Suicide το πιο επιτυχημένο. Δηλαδή υπάρχουν μπάντες στην Ελλάδα οι οποίες στο εξωτερικό μπορούν πάρα πολύ να ανταγωνιστούν όλες οι μπάντες του εξωτερικού. Απλά δυστυχώς η Ελλάδα είναι εκτός του metal hard. Είμαστε κάτω. Και ο τρόπος μετακίνησης μας προς τα επάνω είναι πολύ έξοδος. Υπάρχουν έξοδα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι μια μπάντα στη Γερμανία θα πάρει τα ματσάκια της, θα πάει να παίξει στην παρέα της. Πρέπει να πας από εδώ, το πλάνο, να νοικιάσεις βαν, να πας, να γυρίσεις. Όλο αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο έξοδο στις μπάντες. Συγκριτικά με τις υποδομές που είπες και τα λοιπά, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα σχετικά με το πώς ήταν το 2005, έτσι. Δηλαδή μιλάμε ψέματα τώρα. Υπάρχουν χώροι, υπάρχουν διοργανωτές σοβαροί, οι μπάντες από εξοπλισμό και τα λοιπά, λόγω ότι έχει ανοίξει και το ίντερνετ, μπορούν και έχουν πρόσβαση σε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Συνεπώς οι ευκαιρίες είναι όλες εδώ. Το μόνο το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε είναι αυτή η απόσταση, ας πούμε. We'll be right back.
με το οποίο δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα δημιουργεί εμπόδια και βάζει και περισσότερα εμπόδια. Όχι μόνο δημιουργεί, βάζει και εξτρά. Δεν μπορεί να αναγνωριστεί ο Σκανδιναβό που έχει υποστήριξη από το κράτος του. Δηλαδή λέει, πάει ο Πετσιρικάς 100 χρόνια και λέει: είμαι μουσικός, πάρε 1000 ευρώ. Ή ας πούμε η κυβέρνηση της Νορβηγίας έκανε δώρο στον Πονίκρο ένα τουρμπάζ γιατί προμοτάρουν τη χώρα τους. Λοιπόν, μάλιστα κερδίσαμε το διαγωνισμό του Ρομπενίσου το 2009 και υπογράψαμε με την Blast κλπ. Θέλαμε να πάμε να γυρίσουμε ένα βίντεο κλιπ σε ένα χώρο με διάφορα αρχαία, καμάρες, αού κλπ. Το οποίο θα προβάλλει και λίγο ότι παιδιά είμαστε από εδώ. Αλλά μας ήταν μαλλιάδε και με μούσια και λέει παιδιά θα πάτε πουθενά. Δεν. Δηλαδή προβάλλονται εμπόδιες χώρες. Δεν υπάρχει καμία στήριξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα κάνεις όλα, μα όλα μόνος σου. Δηλαδή πρέπει να αφιερώσεις τη ζωή σου, να ξεχάσεις οικογένεια, φίλους, σπίτι, κομμένα, ό,τι θέλεις όλα, να πεις ότι θα κάνω μόνο αυτό και να δουλεύεις μόνο γι' αυτό. Θα ήθελες να πεις. Ναι, εγώ θυμάμαι την πύλη του Partisan. Α, ναι. Στην πύλη, ένας από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που παίξαμε πέρυσι το καλοκαίρι, είχε τις σημαίες στην είσοδο από κάθε χώρα προέλευσης από τις μπάντες που παίζανε εκεί για αυτή τη χρονιά. Μία από αυτές φυσικά ήταν η ελληνική. Οι σουηδικές μπάντες παράδειγμα που παίζανε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο είχε γύρω στις 7.000 κόσμο, με την συγκεκριμένη φωτογραφία θα μπορούσαν σίγουρα να αποσπάσουν κάποια βοήθεια από το κράτος τους. Εμείς πιθανότατα θα εισπράττουμε κάποιο γέλιο, κάτι τέτοιο. Κιθάρα από αυτή που παίζει να πα σε μια άλλη είναι μια δύσκολη απόφαση. Γιατί λε, όπα, θα μου κάνει, δεν θα μου κάνει. Πρέπει να εξετάσει όλε τι παραμέτρου. Το στούντιο που επιλέγει. Μπορεί να έχει ένα στούντιο και να τα λέμε μια χρονιά σε εμπειρία. Και να πάμε στο στούντιο και να αποδειχτεί στο τέλο ότι δεν. Οπότε κάθε απόφαση είναι σημαντική και δύσκολη. Και όσο περνάνε τα χρόνια και όσο μεγαλώνει η μπάντα, τόσο είναι πιο δύσκολε αποφάσει. Δηλαδή δεν μπορώ να το συγκρίνω με το πώ ήταν το 2004, ούτε το 2009 καν. Ούτε τώρα το πάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι η απόφαση που πήρα τότε είναι πιο δύσκολη από αυτή που παίρνω τώρα. Νομίζω ότι είναι κάθε απόφαση που παίρνει είναι δύσκολη. Και αν την πάρει ελαφρά την καρδιά, πες να το μετανιώσεις. Και άσχημα. Στο stage που θα έχει 300 άτομα σήμερα, είτε παίζαμε στο Sony που είχε 15.000, είτε παίζαμε στο Partizan, είναι το ίδιο και το αυτό.
είτε έχουμε πάει Νότιο Αμερική, είτε έχουμε ακούσει πάντες από Βόρεια Αμερική, έχουμε πάει Ιαπωνία, είτε Σουηδία, είτε οπουδήποτε. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά πράγματα εδώ, εγχώρια, τα οποία μπορούν να είναι απλά να ανταγωνιστούν το εξωτερικό. Απλά δυστυχώς, οποιοδήποτε επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή της μουσικής, πρέπει να είναι ταγμένος, να ξεχάσει τα πάντα. Δηλαδή να είναι πεπαροπίδες και να μην μόνο αυτό. Και να δουλεύει μόνο για αυτό. Δηλαδή στην αρχή χρειάζονται χρήματα για να βγεις περιοδία, για να αγοράσεις εξοπλισμό. Πρέπει να δουλεύει παράλληλα. Δηλαδή όλοι μας δουλεύαμε όταν ήμασταν εξοπλισμένοι. Να έχουμε μονίμως λεφτά στην άκρη για να βγούμε περιοδία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα. Γιατί έχεις την πάντα και έχεις και δουλειά και έχεις και τις πρόβες και γράψα και δίσκο και πάρε και άδεια και φύγει για την περιοδία και πάει λέγοντας. Είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πιστεύω όχι δουλειά ούτε στο ταλέντο. Δηλαδή, ενώ έχουμε πολύ καλή πρώτη ύλη, ειδικά και σε μουσικούς και σε μπάντες, εγώ πιστεύω είναι πιο πολύ θέμα νοοτροπίας το πράγμα, στο κεφάλι του καθενός. Δηλαδή, βλέπεις παράδειγμα ότι πολλές μπάντες θέλουν να βγάλουν κάτι πολύ μεγάλο από την εύκολη οδό και δεν γίνεται από την εύκολη οδό. Βλέπεις ότι πάνε να ηχογραφήσουν το δίσκο τους παράδειγμα στο σπίτι με τον εύκολο τρόπο να αποφύγουν έξοδα, το οποίο. Σαφώς είναι πολύ σημαντικό να γλιτώσεις όσο περισσότερα χρήματα γίνεται. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις και με έναν επαγγελματικό τρόπο, γιατί οι μπάντες οι οποίες έχεις να ανταγωνιστείς το κάνουν όλες. Έτσι, δηλαδή. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Όταν πηγαίνει ο άλλος και δίνει, όπως σου είπα στη Γερμανία, να πας να γράψεις ένα στούντιο, σχέδιο από το σπίτι σου, θα σου κοστίσει 3.000 ευρώ. Το έξοδο του στούντιο. Αν είσαι στην Ελλάδα, 4 μέλη και 3 εκατοστάρια το κάθε τέτοιο και οι διαμονές και τα φαγητά, τα 3 είναι το αυτομάτως 6. Δηλαδή είναι για αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει εύκολη οδό σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει εύκολη οδό. Είναι ανηφόρα και δύσκολη. Ποιοι άνθρωποι θεωρείς ότι σε βοήθησαν πολύ τη διαδρομή αυτή? Οι γονείς μου. Με τη στήριξη μου δείξαν. Δηλαδή ότι δεν είχα εμπόδιο σε φάση τι πας να κάνεις όταν είσαι. Αυτό γουστάρεις, το κάνω. Και εγώ το ίδιο θα πω στους αυτούς δύο ανθρώπους. We'll be right back.